βασιλεία του Πατρός. Με ένα κερί στο χέρι, μία προσευχή και χιλιάδες αναμνήσεις, βαροσιώτες και όχι μόνο, συνέρευσαν το πρωί στην κατεχόμενη εκκλησία Αγίου Γεωργίου του Εξορινού. Μία θεία λειτουργία όπως πάντα σεμνή. Μετά από 22 μήνες παύσης των λειτουργιών ένεκα πανδημίας, παραμονές της εορτής Αγίου Γεωργίου, το κατεχόμενο εκκλησάκι γέμισε με κατανυκτική ευλάβεια και συγκίνηση. Το συγκεντρωμένο πλήθος των πιστών έψαλε προσευχόμενο για απελευθέρωση. Τον παρακαλούμε με πόνο ψυχής να δέεται, να μας αξιώνει, να είμαστε εδώ υπό συνθήκες που όλοι θέλουμε, που όλοι ζητούμε, που όλοι ποθούμε. Μεταξύ των πιστών και η θυγατέρα του Πάτερ Αβραάμ, που λειτουργούσε την εκκλησία ανελιπώς παρούσα, μίλησε στον Αλφα, θυμούμενη τις στιγμές που έζησε, αφού το σπίτι τους βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία. Ευχαριστώ τον Θεό όμως που επαναλαμβάνεται και μπορούμε να λειτουργήσουμε εδώ. Εμένα μεν εδώ, απέναντι το σπίτι μου. Και είμαστε, όλη μέρα ήμουμε στην εκκλησία. Βέβαια, θυμούμε και τις λειτουργίες και τις παρακλήσεις και τα θαύματα που έκαμνε ο Άγιος. Ιδιαίτερη στιγμή για όλους οι κουβέντες παλιών φίλων, γειτόνων και συγχωριανών που ξανασμίγουν μετά από χρόνια αναπολώντας παιδικές ιστορίες από το Βαρόσι. Ήρθαμε να καθαρίσαμε τον Άγιο Γιώργιο. Είμαι συγκινημένη που ήρθαμε με Χρυσούλα. Είμαστε γειτόνισσες με την Μαρία. Πάντα δεν φχάνουμε την εκκλησία τούτη. Με το πέρας της θείας λειτουργίας, το περίβολο της εκκλησίας αναβιώνουν θύμησες με τις ιστορίες των προσφύγων, οι οποίοι κάθε Κυριακή συναντώνταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Αισθάνομαι συγκινημένη, κλαμμένη στον κόσμο να λειτουργήσουμε την εκκλησία του Βαρόσου πρώτη φορά. Πάντοτε οι θύμησες είναι παρόν, γι' αυτό είμαστε παρόν, πικρία, θλίψη. Βοήθησα τον Πάτερ Αυγουστίνο να λειτουργήσει την εκκλησία. Δίπλα ο κύριος Φώτης, ο οποίος άναψε μαζί με τη σύζυγό του το δικό του στο κερίο στάμα, ευχόμενοι όπως ο Άγιος φέρει υγεία και απελευθέρωση στον τόπο. Συγκίνηση μεγάλη. Δαμε έρχεται η γιαγιά μου. Ερχούνταν και προσκυνούσαν, βαφτίζουν τα μωρά τους. Ευχόμενοι όπως αυτή η λειτουργία είναι η τελευταία που τους κρατεί μακριά από τα σπίτια τους. Δεν ξεχνούμε τα κατεχόμενα μέρη μας και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα κατεχόμενα μέρη μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα για την επίλυση του Κυπριακού. Τον δρόμο της ελευθερίας ευχήθηκαν να φέρει ο Άγιος Γεώργιος, αφού τέτοιου είδους μαζικές συνάξεις αφυπνίζουν και συντηρούν άσβεστη τη μνήμη για επιστροφή στην Πατρόα Γη. Η λειτουργία τελέστηκε υπό την διακριτική παρακολούθηση αστυνομικών του ψευδοκράτους. Αμέσως μετά, αρκετοί προσκυνητές περπάτησαν στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου.